Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το όλο εγχείρημα του προϋπολογισμού του 2020 έχει δύο ιδιαιτερότητες που δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να τις υπερασπιστεί. Από τη μια μεριά στηρίζεται εκ του ασφαλούς στην σταθεροποιημένη οικονομία έξω από τα μνημόνια από τη θητεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι η διάψευση των προσδοκιών που η ίδια η Νέα Δημοκρατία είχε δημιουργήσει σε πολλά κοινωνικά στρώματα και βέβαια πρωτίστως στη μεσαία τάξη, κάνοντας δημαγωγία και λέγοντας υπερβολές ή και ψέματα για να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι τα νομικά πρόσωπα και οι μεγαλομέτοχοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι. Και αυτό δείχνει ότι η βασική σας ιδεολογική αναφορά δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας προσέγγιση. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν αντιμετωπίζονται έτσι οι εισοδηματικές ανισότητες. Αντίθετα, ενισχύονται. Τα ωφέλη της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια και της διαρκούς ανάπτυξης επί 10 συνεχόμενα τρίμενα που πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατανέμονται δίκαια, αλλά κατανέμονται με εκείνον ακριβώς τον τρόπο που μας οδήγησε στην κρίση και τη χρεοκοπία τα προηγούμενα χρόνια. Εμένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου αρέσουν οι αριθμοί γιατί αποδίδουν την πραγματικότητα. Με την πρώτη ματιά διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των φόρων θα αυξηθεί κατά 2,5%. Και η αύξηση αυτή οφείλεται πρώτον στην αύξηση των έμεσων φόρων, ενώ οι άμεσοι έμειναν αμετάβλητοι. Με αποτέλεσμα το ποσοστό που οι φόροι αυτοί αντιπροσωπεύουν στο άθροισμα έμεσων και άμεσων φόρων να αυξηθεί από 61,5% το 2019 σε 62,1% το 2020. Που σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ απλά ότι το φορολογικό βάρος των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Και δεύτερον, στην αύξηση των φόρων των φυσικών προσώπων. Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι φόροι των φυσικών προσώπων στο φόρο εισοδήματος να αυξηθεί από το 71,3% το 19 στο 74% ή σε αριθμούς κατά 323 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, των νομικών προσώπων θα μειωθεί από το 28,7% στο 26% ή κατά 446 εκατομμύρια ευρώ. Από όλα αυτά προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα για το ποιο στρατόπεδο έχει επιλέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγκαταλείπει την καθαυτή μεσαία τάξη και επιλέγει να ευνοήσει τις ανώτατες και ανώτερες επιχειρηματικές ομάδες. Η πολιτική επιλογή, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον προϋπολογισμό, είναι να κατευθυνθούν τα χρήματα του δημοσιονομικού χώρου στα νομικά πρόσωπα και τους μεγαλοκεφαλαιούχους εις βάρος των χαμηλών στρωμάτων. Έτσι, από τα 1,2 δις ευρώ για το 2020, τα 700 εκατομμύρια οδεύουν απευθείας στους πολύ πλούσιους είτε με μείωση του συντελεστού φορολογίας των νομικών προσώπων είτε με μείωση της φορολογίας μερισμάτων, κάνοντας ένα απευθείας δώρο στη τσέπη των αστών και όχι στην επιχειρηματικότητα, ενώ κόβει και τη 13η σύνταξη το 2020. Οι νέες φοροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις φτάνουν στα 616 εκατομμύρια, ενώ από την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 έτη προβλέπονται απώλειες 26 εκατομμύρια. Η μείωση της φορολογίας των νομικών προσώπων και των μερισμάτων των μετόχων δεν αποτελεί κατά ανάγκη κίνητρο επένδυσης, αλλά κίνητρο διανομής χρημάτων. Όπως επίσης, οι αυξήσεις, για παράδειγμα, της ΔΕΗ, οι αύξησης των εισφορών στον ΕΦΚΑ μέσω της επαναφοράς των ασφαλιστικών κλάσεων που έχουν ως θύματα τους μικρούς αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες, αλλά και η αύξηση των αντικειμενικών αξιών γίνονται προκειμένου να κλειδώσουν οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα παρά τις προεκλογικές σας υποχρεώσεις για μείωση. Τις προσδοκίες που δημιουργήσατε
ακόμη και μετά την ανάληψη των κυβερνητικών σας ευθυνών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θα τις βρείτε μπροστά σας, και επικαλούμε ιδιαίτερα τον αγροτικό χώρο, όπου η πολιτική ηγεσία την άγνοιά της για τα προβλήματα του χώρου την έχει μετατρέψει σε επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα, με τη δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι θα υπάρξει άμεση παρέμβαση στο κόστος πετρελαίου με τη μείωση της τιμής του. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό που συζητάμε. Αναφέρθηκε επίσης ο μη γνωρίζων το χώρο, κατά δήλωσή του, υπουργός, ότι θα παρέμβει στο συνεργατισμό του αγροτικού χώρου με θεσμοθέτηση νέου πλαισίου λειτουργίας τους. Και αυτό που έκανε άμεσα, ξέρετε ποιο ήταν, να καταθέσει μία εκπρόθεσμη τροπολογία με στόχο να εξωτερώσει συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας πριν λίγες μέρες για τη λύση κάποιου συνεταιρισμού. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη συγκεκριμένη παρέμβαση του Υπουργείου Γεωργίας, γιατί επιτέλους πρέπει να μπει κάποια τάξη στη λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων. Για όλα αυτά και ιδιαίτερα για ένα μεγάλο ζήτημα που έχει σχέση με τα χρέη του αγροτικού χώρου που βρίσκονται αυτή την ώρα ως κόκκινα δάνεια κυρίως την BQA, στην εκαθαρίστρια εταιρεία, και απειλούν να ξεπουλήσουν τεράστιες ακίνητες περιουσίες απαραίτητες για την αγροτική δραστηριότητα. Ούτε κουβέντα δεν υπήρξε για να ενταχθούν στην πρόσφατη ρύθμιση που είχαμε για τα κόκκινα δάνεια. Και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάλογη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ανάλογη συμπεριφορά βιώνει και ο περιβαλλοντικός και ενεργειακός χώρος της χώρας μας. Ασκήσεις επί χάρτου και δηλώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα για ζητήματα αντιμετώπισης τόσο των καταστροφών που οφείλονται στην εγκληματική λειτουργία ακόμη και πολιτών, αλλά ιδιαίτερα στην εγκληματική λειτουργία της πολιτείας με την απουσία συγκεκριμένων πράξεων και ιδιαίτερα προσέγγισης του μεγάλου ζητήματος της πρόληψης. Για όλα αυτά, εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό σας. Το λόγο έχει ο κύριος Λιούπης Αθανάσης.